Sport. Score. Record. My radio. Τώρα. Πάμε λοιπόν Ολυμπιακό. Να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό. Να θέλεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος ο Μάρκος Στάμενιτς, Μάρκο Νικόλα Στάμενιτς, είναι στην Ελλάδα. Στάμενιτς, ο οποίος χθες είχε και συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι τον ανεπέκτησε η Νότιχαμ από τον Ερυθρό Αστέρα με 5,5 εκατομμύρια ευρώ, τον δίνει ιδανικό στον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης ο οποίος κάποιοι διαφωνούν για το κομμάτι των βίντεο το οποίο αναφέρονται κόβουμε στην εκπομπή για το ρεπορτάζ. Να πω λοιπόν ότι αν κάτσετε και δείτε τα παιχνίδια του Στάμενιτς, επειδή έχω δει όλα τα παιχνίδια του Ερυθρού Αστέρα, επειδή είναι και η ομάδα που συμπαθώ από το Champions League πέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν μπορείς να τον συγκρίνεις με τον Ιμπόρα, γιατί ο Νεοζηλανδός και όχι Σέρβος, απλά έχει σέρβικες καταβολές. Ο Στάμενιτς είναι Νεοζηλανδός, διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του και μάλιστα έχει παίξει και με την, έχει παίξει και δίπλα από την Ελλάδα. Λοιπόν, το στυλ του όμως, το στυλ του επαναλαμβάνω, μοιάζει πάρα πολύ με του Ιμπόρα. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που κάνει πολύ λίγα βήματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάνει τα βήματα τα οποία πρέπει. Βεβαίως, 22 χρονών δεν έχει την εμπειρία του Ιμπόρα, ο οποίος έχει κατακτήσει πλέον και 5 ευρωπαϊκά τρόπαια, αλλά είναι ένας παίκτης που ξέρει τη θέση του, ξέρει πότε πρέπει να κάνει τι. Το έδειξε στον Ερυθρό Αστέρα περισσότερο, το έδειξε στην Κοπενχάγη λιγότερο. Είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πράγματα. Και βέβαια έχει ανοιχτεί την πόρτα της Nottingham Forest κακά τα ψέματα. Συνέφαγε με τον Κριστιαν Καρεμπέ και τον Ντάρκο Κοβάτσεβιτς χθες στον Πειραιά. Εδώ βλέπουμε το full pack. Στην εκπομπή θα μιλήσουμε λίγο πιο με περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο παίκτη. Ψηλό, 1,88, όπως είναι και ο Ιμπόρα. Ξέρει τη θέση του, ξέρει να καλύπτει τις θέσεις. Εγώ σας λέω, έχω δει τουλάχιστον όλα τα παιχνίδια του Ερυθρού Αστέρα που είχε 4 συμμετοχές και ένα γκολ στο Champions League και πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί πραγματικά να κάνει πράγματα. Είναι παίκτης πριν τον δούμε να φορέσει τη φανέλα. Μπορεί να την φορέσει τη φανέλα και να φάρει βαριά. Το ξέρω για όλους ισχύει αυτό. Για όλους ισχύει αυτό. Ισχύει από το μεγάλο αστέρι μέχρι και τον οποιοδήποτε. Έτσι, άλλωστε μην ξεχνάτε. Κλασικό παράδειγμα είναι ο ίδιος ο Ιμπόρα, ο οποίος ήρθε στον Ολυμπιακό αθόρυβα, ενώ στην αρχή θυμάμαι μια κλασική εκφράση του Παπατσόρη, λέγει ότι αυτός δεν λυγίζει. Ποιος? Ο Ιμπόρα. Ναι. Κάποιος τι εννοείς δεν λυγίζει? Δεν λυγίζει το κορμί του. Α, και εγώ έλεγα ότι δεν θα κάνει τον τάκλιν. Ναι. Λοιπόν, ο Ιμπόρα όμως, ενώ στην αρχή πήγε να σας επιβεβαιώσει, ήρθε ο Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, αν δεν διαφωνούν με Μεντιλίμπαρ, θα έμενε στα ζήτητα. Έτσι, ο Μεντιλίμπαρ ουσιαστικά, γιατί τον ήξερε σαν παίκτη, το βρήκε το κουμπί του και τον ενεργοποίησε. Ακόμα όμως και που τον ήξερε, θα μπορούσε ο παίκτης να έχει μουλαρώσει. Θυμίζω ότι τον Ιανουάριο ήταν να φύγει και είπε στον Ολυμπιακό ότι δεν θα φύγω. Δεν θέλω να πάω κάπου που δεν. Γιατί δεν υπήρχε τότε το ενδιαφέρον τη Λεβάντε. Δεν θέλω να πάω κάπου. Προτιμώ να μείνω εδώ, να προσπαθήσω και να αποδικαιώθηκε ο άνθρωπος και τελικά να πει και ιστορία. Γιατί ήταν από τους πιο κομβικούς ανθρώπους που πήρε ο Ολυμπιακός Ευρωπαϊκό. Από εκεί και πέρα τώρα, για το Μασούρα, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, θεωρώ ότι πρέπει να κάνει την κίνηση ο ίδιος ο Μασούρας. Ξέρω ότι υπάρχει η πρόταση από την Πόχου. Για τον LKB, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, μεγάλο ρόλο θα παίξει η παρουσία του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, μιλάει ο Μεντιλίμπαρ με τον Ελκαμπή και θεωρώ ότι μπορεί να τον, πέρα από τα χρήματα, είναι και η προοπτική, είναι και η κατάσταση, το που θα πάει, το τι προτάσεις έχει. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι υπήρχε πρόταση από την Al Shabab 5 εκατομμύρια ευρώ. Γράφτηκε για την Aston Villa, γράφτηκε για την Ipswich, γράφτηκε για τη Φιωρεντίνα, γράφτηκε για την Μπολόνια. Η Μπολόνια, η οποία μου λέει ένας φίλος ο οποίος μένει στην πόλη της Μπολόνια, Έλληνας, μου λέει Νίκο, καθημερινά, επειδή ξέρεις, κάθε μια ομάδα στην Ιταλία το γνωρίζει και πάρα πολύ καλύτερα, έχει τουλάχιστον από 3-4 μέσα η καθεμία. Δεν είναι εδώ στην Ελλάδα, πήγαινε ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και τέτοια.
καθημερινά γράφουν για τον Ιωαννίδη. Καθημερινά όμως. Δηλαδή, βαράνε συνεχώς για τον Ιωαννίδη. Ότι είναι η καψούρα του προπονητή, ότι θέλει να τον πάρει στην ομάδα, το ένα, ότι το άλλο. Βέβαια, επειδή και εγώ τώρα πλέον λόγω ενός μιας καινούργιας συνεργασίας το ψάχνω πάρα πολύ και εγώ με τις μεταγραφές κτλ. Μπορούμε να μάθουμε. Δηλαδή, σε τυχερούς γιατί θα μαθαίνουμε και πιο εύκολα καλή πράγματα. Σε αυτό το κομμάτι των μεταγραφών. Και θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις ακόμα και για τον Ιωαννίδη, οι οποίες ακόμα δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή, οι χιλόπιτες που ρίχνει ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχουν πέσει πολύ πιο πριν από ό,τι βγαίνουν τώρα. Και να υπάρχουν άλλες συζητήσεις με άλλες ομάδες για τον συγκεκριμένο παίκτη, στην Πολωνία. Όμως θεωρώ ότι θα ακούσουμε και θα δούμε πολλά πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, ένας φίλος που λέγαμε νωρίτερα, μου λέει τι κοινό έχει, μου λέει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Και λέω τι, μου λέει στασιμότητα. Και όμως, ούτε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ούτε η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο είναι στάσιμη. Απλώς σου φαίνονται ότι είναι στάσιμη. Το λέω δηλαδή, το είπα, δεν σταματήσω. Χρειάζονται και δύο χρόνια για να συνέλθουν από την απώλεια του πρωταθλήματος. Και όχι μόνο αυτό, είναι και να μπορούν να δεσαφηριστούν οι στόχοι, γιατί ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ήδη ξέρω ας πούμε, ότι ο Αλμέιδα έχει λοκάρει παίκτες. Έχουν γίνει συζητήσεις με παίκτες. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι ιδιαίτερη περίπτωση, έχει και νέο πρόεδρο, είναι σε τελείως μεταβατικό στάδιο, έχει χάσει το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική. Κατά γενική ομολογία τουλάχιστον ηλικιακά είναι μια ομάδα αρκετά γυρασμένη, θέλει περισσότερους Έλληνες, θέλει να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας, τον Αλμέιδα πλέον δύο χρόνια τώρα γεμάτα τον έχουμε λίγο μάθει, συζητιέται για το αν θα σκέφτεται να αλλάξει και τρόπο ανάπτυξης της ΑΕΚ, τακτικές. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Μόνο και μόνο όμως η αλλαγή στην ιδιοκτησία φτάνει και περισσεύει για να τρεναριστούν κάποια πράγματα και να πάνε λίγο πιο κάτω. Για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ είναι και αυτή που στηρίζεται ο Μπαρτζόκας και ασυζητητή έχει ενδρεωθεί στη θέση του, λογικά θα πάμε στον τρόπο τον οποίο δουλεύει και τον ερχό σχεδιασμό ο Μπαρτζόκας, έτσι, δηλαδή μην περιμένετε, τι να πω, εκτός από τον Βενζέκοφ που είναι μια περίπτωση από μόνη της, δηλαδή όπως έχω τον Ολυμπιακό στο Βενζέκοφ τον περιμένει μέχρι Σεπτέμβριο, που λέει ο λόγος, όλα τα άλλα είναι περιμένα κουκιά. Όχι, είναι πολύ πιο απλό, θα τον περιμένει τις εξελίξεις μέχρι τις 28 Ιουνίου, που είναι τον draft. Για το αν θα αλλάξει ομάδα στο NBA. Αν θα αλλάξει από το NBA, γιατί θα διασαφηριστούν οι στόχοι και του Σακραμέντο και του Σακραμέντο, και αν το Σακραμέντο θα τον πάρει και θα τον δώσει σε κάποια άλλη ομάδα, και αν θα του φανεί ικανοποιημένο και το πώς θα του φανεί η κατάσταση, αυτά είναι 2-3 μέρες, δεν είναι παραπάνω. Δηλαδή μέχρι την 1η με 2 Ιουλίου. Ναι. Θα ξέρουμε αν θα μείνει η NBA. Αυτό, ναι, αυτό βέβαια δεν σημαίνει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει μιλήσει με τις ενδιαφερόμενες ομάδες της Ευρώπης. Και στις ενδιαφερόμενες ομάδες της Ευρώπης δεν βάζω μόνο τον Ολυμπιακό, βάζω και την Παρτίζα, βάζω και τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ δηλαδή ότι έχουμε θέματα πολλά να δούμε. Θα δούμε σιγά σιγά που πιέζεται. Καλέτη 7, κράτα μικρό καλάθι, γιατί ο άλλος έχει απασφαλίσει. Κράτα μικρό καλάθι. Δεν βάζω εγώ στην εξίσωση το αν ο Βενζέκοφ αποφασίσει να φύγει από το NBA μετά από ένα χρόνο, να επιστρέψει στην Ευρώπη και αν συναισθηματικά νιώθει σπίτι του τον Ολυμπιακό, που σπίτι τον νιώθει και δεν κουβεντιάσει τίποτα άλλο και βάλει, πόσες λένε, τους βάζουν στα άλογα για να βάλει παροπίδες και πάει GPS κατευθείαν λιμάνι, τότε είναι άλλη κουβέντα. Εάν όμως κάνει μια δεύτερη σκέψη και δεν μπει λόκαρο Ολυμπιακό, τέλος, γεια σας παιδιά, μην με ενοχλείτε, αυτό είναι το ένα σενάριο. Στο άλλο, μπορεί να δούμε και πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Στο αν κάνει δεύτερη σκέψη και βάλει στην κουβέντα
και άλλες ομάδες πλην Ολυμπιακού. Είναι Ολυμπιακός και οι υπόλοιποι. Έτσι, αυτό. Ναι, κοίταξε να δεις. Για να μπορέσεις να βρεθείς σε μία... για να είμαι απόλυτα σωστός αυτό που λέω και δεν αφορά μόνο το Σάσα, αφορά και, άλλα, και άλλους παίκτες. Είναι χρήματα, αλλά είναι και υπορροπτική, γιατί η κάθε μια ομάδα μπορεί να δώσει πάρα πολλά λεφτά. Και ο Ολυμπιακός μπορεί, και οι Αγγελόπουλοι μπορεί να δώσουν αν θέλουν λεφτά, και ο Γιαννακόπουλος δίνει λεφτά, και η Μπαρτσελόνα δίνει λεφτά, και η Ρεάλ Μαδρίτης δίνει λεφτά, και η Αρμάνι Μιλάνο δίνει λεφτά, και η Μπάγκερ Μονάχου δίνει λεφτά, όλοι δίνουν λεφτά. Το θέμα όμως είναι ότι σε κάθε περίπτωση, εδώ μιλάμε και για τις προοπτικές. Και θα πω και κάτι άλλο. Ότι αν δει ο παίκτης ότι στον Ολυμπιακό δεν έχει την προοπτική που ψάχνει ο ίδιος, και το λέω με πάρα πολύ ειλικρίνεια και ούτε κολοτουμπισμό ούτε τίποτα. Είναι εντελώς διαφορετική η περίπτωση του Σάσα Βεζένκοφ με τον Σλούκα. Εντελώς διαφορετική. Καμία σχέση με τον άλλον. Σε όσο θέμα της προοπτικής, Νίκο μου, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα τελευταία τρία χρόνια, ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά και ακολουθεί ο Ολυμπιακός, όπως ίσχυε τον από τα τελευταία τρία χρόνια. Όχι, άλλο λέω. Εγώ άλλο λέω. Αλλά... άλλο λέω. Ναι. Εγώ δεν είπα για την προοπτική. Προοπτική ο Παναθηναϊκός έχει γιατί είναι πρωταθλητής Ευρώπης, δεν το συζητάω. Εγώ μιλάω ότι για να μπορεί, δηλαδή είναι μια, πώς θα το πω τώρα, είναι ένα κίνητρο για ένα παίκτη το τι θα έχει δίπλα του για να μπορέσει να ξέρει ότι θα χτυπήσει τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες, δηλαδή ο Σπανούλης, ναι, για να καταλάβεις, ο Σπανούλης έφυγε από τον Παναθηναϊκό που ήταν στόψε όλα για να πάει σε μια ομάδα η οποία χτιζόταν και θα χτιζόταν γύρω από αυτόν. Ναι, μα είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός... άφησε τα έτοιμα δηλαδή και πήγε στα δύσκολα. Μα είναι δεδομένο, μισό λεπτό. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει τον Βεζέκοφ σαν μεσία και για λόγους επικοινωνιακούς, να ερεμήσει λίγο ο κόσμος και για να κάνει ένα restart, και είναι δεδομένο ότι αν ο Βεζέκοφ γυρίσει θα είναι από την day one ο ηγέτης του Ολυμπιακού και θα χτιστεί πάνω του Ολυμπιακός. Αυτό και εγώ που δεν ξέρω μπάσκετ το αντιλαμβάνομαι. Είναι δεδομένο. Ποια προοπτική τώρα, ποιους έχει συμπαίκτες, τι να έχει συμπαίκτες παραπάνω από αυτούς που έχει. Αυτούς που έχει και με μία-δύο προσθήκες παραπάνω. Δεν δηλαδή ο Ολυμπιακός θα χτιστεί πάνω στο Βεζένκοφ, αν ο Βεζένκοφ αποφασίσει τη μεγάλη επιστροφή και εκεί θα δεις και επειδή έχουν προηγηθεί αυτά με τον Σλούκα, τα γράφουν οι τον Βεζένκοφ. Δεν είναι πουλιτάρι, δεν τον νοιάζει μόνο τα χρήματα. Θρυλάρα, Σάσα, Ολυμπιακάρα. Είναι ο ηγέτης μας. Πάμε να πετάξουμε τον Παναθηναϊκό από την κορυφή κλπ. Αυτό θα είναι το αφήγημα. Ναι. Ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω όμως. Σε θέματα χρημάτων, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα να ματσάρει τον Παναθηναϊκό καθαρά σε θέμα χρημάτων στην Ευρώπη. Τι λες τώρα. Άμα θέλει ο Μαδρίτης να δώσει 5 εκατομμύρια. Δεν παίζει η Ρεάλ. Δεν παίζει η Ρεάλ. Γιατί μιλάς για τον Βεζένκοφ. Ναι, για τον Βεζένκοφ μιλάω. Ο Ολυμπιακός, οι Αγγελόπουλοι μπορούν να τους ματσάρουν οποιαδήποτε στιγμή θέλουν. Δεν έχουν πρόβλημα με τα λεφτά. Θεωρώ ότι είναι πρόβλημα με την οτροπία, με τη σκέψη τους. Θεωρώ ότι οι Αγγελόπουλοι δεν έχουν λιγότερα χρήματα από τον Γιαννακόπουλο. Ούτε ο Γιαννακόπουλο έχει λιγότερα χρήματα. Ποιος λέει ότι έχουν λιγότερα χρήματα. Εγώ λέω για τα χρήματα που ρίχνουν στο μπάσκετ. Μπορεί να έχουν τα πενταπλάσια περιουσία. Εγώ λέω αυτά που επενδύουν στο μπάσκετ. Ναι, όμως για να μην πάρει εξηγήθηκε αυτό που λες. Δεν παρεξηγούμε. Δεν μπορεί να ματσάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν μπορεί να ματσάρει. Γιατί δεν θα διαθέσει τα χρήματα που θα δώσει για να κόπουλο. Αυτό. Εσύ πώς το ξέρεις αυτό. Το ξέρω. Εγώ εδώ δώσανε 10 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν τον Τζίλτρε. 8 εκατομμύρια ευρώ για το να. Πότε. Σου είπα. Το πότε. Μα σου είπα. Μιλάμε για τώρα, για αυτό το καλοκαίρι. Ναι, όχι. Λες ότι δεν. Έτσι όπως το λες, είναι λες ότι δεν έχουν τα χρήματα. Αυτό όχι, αυτό δεν έχουν τα χρήματα. Δεν θα διαθέσουν. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν, είναι ο Μπαρτζόκα στη μέση. Εντάξει, ο Μπαρτζόκα είναι κάτι που το ξέρουμε ότι δεν θέλει τους superstar και μπορεί να δουλεύει με μια ομάδα που είναι απόλυτα του ελέγχου. Ναι, καλά, αυτό που λες δεν ισχύει. Γιατί σε όλες τις ομάδες είχε star. Δεν είναι το θέμα. Δεν είχε star. Ο Βεζένκοφ έφυγε, ο Λούκα έφυγε. Ο Βεζένκοφ έφυγε από επιλογή. Για να πάει στο NBA. Ο Λούκα έφυγε γιατί. Λόγω του Μπαρτζόκα, 100%. Ποιος άλλος έχει φύγει σαν. Αυτός που πήγε τώρα στο Ερυθρό Αστέρα.
Μα θέλει άλλο παίκτη σε σχέση με τον Κάνα. Ναι, εντάξει, μα και ο Κάνα είναι όμως έφυγε. Στην Μπαρτσελώνα όμως είχε στάρ. Είχε τον Ναβάρο. Είχε τον, άλλο Μπαρτσελώνα και άλλο Ολυμπιακό. Στη Χίμκι είχε τον Ολυμπιακό, μιλάμε τώρα. Στη Χίμκι είχε έναν από τους πιο δύσκολους χαρακτήρες. Για τον Ολυμπιακό μιλάμε τώρα. Για τον Ολυμπιακό μιλάμε, ναι, τώρα. Γιατί εκεί έχει την πολυτέλεια να είναι αυτός πάνω από οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Ναι, είναι ο Μπαρτζόκ, είναι η ομάδα του Μπαρτζόκ. Επίσης θα σου πω ότι στον. Στον Ολυμπιακό το 12-13 έχει του Σπανούλη. Και το. Είχε παίκτε. Είχε Πρίντεζη. Τι μοιάζει. Ποιο Πρίντεζη. Είχε τον Πρίντεζη, είχε τον Μπέλα. Στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να με χαιρετίσει. Είχε τον Παπα-Νικολάου. Εγώ λέω. Είχε τον Σλούκα. Ο Πρίντεζη είναι ο πιο cool τύπο που υπάρχει. Δεν είναι στάρ. Δεν λειτουργεί ω στάρ. Κατάλαβε πώ λέω. Όχι, δεν είναι μεγάλο όνομα. Να λειτουργεί ω στάρ στα πολιτήρια. Να είσαι ντίβα. Ποιο είναι ντίβα. Τώρα, συγγνώμη, το ντίβα πώς το ορίζεις, να κάνει κουμάντο εννοείς? Να έχει να είναι μια έντονη προσωπικότητα που να θέλει ειδική διαχείριση. Ποιος Σπανούλης, ρε φίλε, ο Σπανούλης 12 η ώρα το μεσάνυχτα κάνει βάρη. Θέλει ειδική διαχείριση ο Σπανούλης. Δεν θέλει ειδική διαχείριση στον τρόπο με τον οποίο θα του δώσει το. Ο Σπανούλης είναι ο πρώτος που βάζει τον εαυτό του κάτω από την εκάστοτε ομάδα που είναι. Ναι, άξιο. Και το ρόλο του ηγέτη τον παίρνει εξορισμού. Επειδή είναι ο Σπανούλης. Όπως επίσης και ο Ντόρση ήταν πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Και ο Ντόρση ήταν φοβερά δύσκολος χαρακτήρας. Ωραία, πόσο έκατσε στον Ολυμπιακό? Ο Ντόρση κάτσε ένα χρόνο και μετά έφυγε γιατί δεν αμφισβητεί. Ένα χρόνο. Βλέπεις, δεν κουμπώνουν. Έχει υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Έχει συνυπάρξει. Το θέμα είναι πώς συνυπήρξε. Και πώς κατέληξε. Και είπε ο Ντόρση, έχει κάνει δηλώσει και έχει πει ότι το καλύτερο μου μπάσκετ το έπαιξε με τον Μπαρτζόκα. Εντάξει. Όπως και ο Λάρκιν είχε πει το καλύτερο μου μπάσκετ το έπαιξα με τον Αταμάν. Και παρά το γεγονός ότι έφυγε ο Αταμάν με τον οποίο πλακωνόντουσαν κιόλας οι δύο μεταξύ τους, είπε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν είναι ότι ο Μπαρτζόκας δεν θέλει να πάρει. Καταρχήν κάποτε είχε βγει ότι ο Μπαρτζόκας δεν θέλει να πάρει ψηλούς. Και πήρε το Φαλ, πήρε τον Πετρούσεφ, πήρε τον. Καλά, ο Πετρούσεφ δεν είχε κανένα δεινόσαυρο. Είναι πιο light. Εντάξει, 2-11 είναι. Πήρε όμως τον Φαλ. Πάντως σε κάθε περίπτωση, εντάξει, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει παίκτες, θα πάρει παίκτες. Α, Παναθηναϊκός με Μάρι Μπορί Μπότεφ, μάλιστα. Mm-hmm. Παναθηναϊκός με Μάρι Μπορί Μπότεφ. Μάρι Μπορί είναι Σλοβένικη, πραγματικά Σλοβενίας. Ναι. Mm-hmm. Μπότεφ είχαν παίξει με τον. Μπότεφ είναι Βουλγάρικη, δεν είναι. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίξει με αυτήν. Όχι. Με την Πότεφ, όχι. Ολυμπιακός υπήρχε με την Πότεφ το 1990. Μιλουτίνοφ, και αυτός είναι ένα παιδί που είναι. Θα δούμε. Σιγά προς. Α, ο Γρηγοριάδης. Καλά, εντάξει. Από το NBA. Παίκτης επίπεδου NBA που θα τον πει στον τέλειο. Τέλος πάντων, εγώ ξεκαθαρίζω το θέμα του Βεζέγκοφ ότι στο μυαλό μου, εάν αποφασίσει να φύγει από το NBA και έρθει στην Ευρώπη, υπάρχουν δύο σενάρια. Ή να πει Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, νιώθω ασφαλής, θα είμαι ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας, θα επιστρέψω σε άσπρο άλογο, αποθέωση κλπ. Και θα χτιστεί πάνω μια ομάδα, οπότε δεν θα γίνει καμιά κουβέντα. Και το βλέπω και σαν πιο πιθανό σενάριο. Εάν μπει η διαδικασία με το μάνατζερ του να είναι ανοιχτός και σε άλλες προτάσεις, εγώ επιμένω ότι την πρόταση του Παναθηναϊκού δεν θα μπορέσει να τη ματσάρει καμιά άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Μιλάω καθαρά για το οικονομικό, όχι για όλα τα υπόλοιπα. Αυτό. Έτσι, εγώ για να το ολοκληρώσω, μιλάω λοιπόν για την προοπτική. Γιατί άλλο να έχεις μια προοπτική μιας ομάδας και άλλο να θέλεις να. Είναι το τι σου δίνει η ομάδα και το τι συμπαίκτες σου δίνει και το τι σου κάνει. Η προοπτική, ρε φίλε, πρέπει να είναι σε Ευρώπη. Είναι η προοπτική. Να ξαναπάρεις την Ευρωλίγκα. Τι άλλη προοπτική να έχει ο Παναθηναϊκός? Για τον Ολυμπιακό, λέω. Ο Ολυμπιακός είναι, το είπαμε, να είναι ο απόλυτος ηγέτης και να χτίσει πάνω τη ομάδα. Και να κάνει το restart με το Βεζέκο μπροστάρι. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον εγωισμό ενός. Ναι, αλλά για να μπορέσεις όμως να είσαι ηγέτης και αυτό θα πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους πέντε γύρω σου. Τι άλλο θα έχει, θα πάρει. Θέλει. Και εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. Πρέπει να πάρει τρεις πέντε σε επίπεδο. Αυτό. Ένα είναι ο Βεζέκοφ. Άμα σκεφτείς ότι φεύγουν τρεις. Τρεις πρέπει να έρθουν, αλλά πρέπει να είναι περισσότερο πρωταγωνιστές από το Σίγμα, περισσότερο πρωταγωνιστές από τον Μπρασδέκης. Αυτό.
περισσότερο πλαγόνωση από τον Κάναν. Μου ξέρεις ότι εγώ τον Κάναν τον έχω και στο πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Παρτώ. Σπορ. Σκορ. Ρεκόρ. By Radio. Τώρα.